Καλημερίζω τώρα τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Βαρδάκη. Κύριε Βαρδάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Ρουβιεράκη, καλημέρα. Έβλεπα μία συνάντηση που είχατε με εκπροσώπους της Ένωσης Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού ΙΚΑΕΤΑΜ Ανατολικής Κρήτης, με αφορμή τις συνεχιζόμενες μετακινήσεις υπαλλήλων από το ΠΕΚΑ, όπως επίσης και το ΚΕΑΟ. Όταν μιλάμε για ΠΕΚΑ, Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης, και όταν μιλάμε για το ΚΕΑΟ, το Κέντρο Εισπραξής Ασφαλιστικών Οφειλών, για να ξέρουμε πώς μεταφράζονται και αυτοί οι δύο φορείς οργανισμοί, ΠΕΚΑ και ΚΕΑΟ, για να το διευκρινίσουμε. Συναντηθήκατε λοιπόν με τους εκπροσώπους από τις δύο αυτές υπηρεσίες και φαίνεται ότι αυτά τα οποία καταγράφονται μάλλον δεν ικανοποιούν κανέναν. Ούτε εκείνους οι οποίοι συναλλάσσονται με τις δύο αυτές υπηρεσίες, αλλά ούτε και τους ίδιους τους εργαζόμενους σε αυτές, ε? Κυρία Ρουβιεράκη, ναι, έτσι είναι. Γίνεται μια προσπάθεια, πιέζουμε κι εμείς, όπως και σας αναδεικνύεται αυτά τα θέματα, πιέζουμε κι εμείς σε όλα τα μέτωπα για την αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας. Εντάξει, ασχολούμαστε με τα μεγάλα ζητήματα, ή υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που πρέπει να ασχοληθούμε, αλλά εάν δεν ξεκινήσουμε από τα κάτω να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης στην καθημερινότητά του, νομίζω ότι σε ένα βαθμό θα έχουμε αποτύχει. Πράγματι, επισκεφτήκαμε προχθές τον ΕΦΚΑ στον Εσταυρωμένο. Όλοι γνωρίζουμε, και εσείς περισσότερο, το διαχρονικό πρόβλημα της απονομής συντάξεων. Ομολογώ ότι καταβάλλεται μια τιτάνια προσπάθεια με το λίγο προσωπικό που έχει απομείνει, και θέλω να σας πω ότι λίγο έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση όσον αφορά την έκδοση των κύριων συντάξεων, δηλαδή των απλών συντάξεων που είναι μόνο σε ένα ασφαλιστικό φορέα. Παραμένει όμως το τεράστιο ζήτημα των επικουρικών συντάξεων. Περίπου 3.500 είναι μόνο στον Εσταυρωμένο. Αν αθροιστούν και στα υπόλοιπα υποκαταστήματα, υπερβαίνουν τις 5.000. Και το δυσάρεστο όλων, κυρία Βουργεράκη, είναι ότι είναι συντάξεις από το 17, το 18 και μετά. Ακόμα και κάποιος το 16. Γίνεται μια προσπάθεια και με προσωπική παρέμβαση της διευθύντριας στον Εσταυρωμένο, της κυρίας Κανακουσάκης, να δοθεί μια προτεραιότητα στο 17, στο 18 και στο 19. Όμως, τρογοπέδι σε αυτή την προσπάθεια είναι η έλλειψη προσωπικού. Για άλλη μια φορά να δεικνύουμε αυτό το ζήτημα και ζητούμε να στελεχωθεί το τμήμα συντάξεων, όχι με μπαλώματα όπως έγινε και αποδυναμώθηκαν άλλες υπηρεσίες, να σας πω παρακάτω, αλλά με εξειδικευμένο προσωπικό. Η προσπάθεια που είχε γίνει από τους πρώην συνταξιούχους ήταν μια καλή προσπάθεια, αλλά έμεινε στον αέρα γιατί δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις τους. Οπότε επιτακτική ανάγκη είναι η στελέχωση αυτή τη στιγμή του συγκεκριμένου τμήματος. Πάμε τώρα, κυρία Δουγεράκη, στις δύο άλλες υπηρεσίες. Συγγνώμη, όχι. Μισό λεπτό. Γιατί εδώ χρειάζεται επιπέρι. Έτσι. Λέτε 5.000 επικουρικές μόνο στο Ηράκλειο εκκρεμούν Εσταυρωμένος, ναι, και οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Εσταυρωμένος 3.500 θα σας ακούνε, ναι, από τον ΕΦΚΑ και θα ανατριχιάζουν που το λέτε. Μα εδώ θα ανατριχιάζουν, γιατί αυτό το οποίο λένε οι άνθρωποι σε όλους τους τόνους, είτε με στελέχη, είτε υπηρεσιακοί, είτε εκπρόσωποι, είτε ο ίδιος υπουργός, είναι ότι έχουν κατά πολύ περιοριστεί αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει εκεί πάνω με τον ΕΦΚΑ, μας έλεγαν ότι ξέρετε, μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν είχε κατέβει εδώ και ο διοικητής του ΕΦΚΑ για περιοδία, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι εντάξει, αν εκκρεμούν ας πούμε και χίλιες, λέω εγώ ένα παράδειγμα γιατί ήταν πολύ μικρός ο αριθμός, δεν ευθύνονται μόνο οι υπηρεσίες, ευθύνονται και εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν πάει ως πολίτες όλα τα απαραίτητα στοιχεία, έτσι ώστε τα έγγραφα τα οποία χρειάζονται ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελός τους. Και εσείς έρχεστε τώρα εδώ και μου λέτε εκκρεμούν τόσες επικουρικές. Από κύριες συντάξεις τι εκκρεμεί, ξέρετε, τι σας είπανε? Κοιτάξτε, οι κύριες συντάξεις ειδικά στον ΕΦΚΑ τώρα, εδώ στο Ηράκλειο,
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 1500. Τουλάχιστον. Αλλά και πάλι ο αριθμός αυτός είναι μεγάλος παρά την προσπάθεια που έχει γίνει. Γι' αυτό είπα ότι πιπέρι θα σας βάλουν. Κυρία Δουλγεράκη, πριν δύο χρόνια, οι άνθρωποι σήμερα που ευθύνονται για την υποστελέχωση αυτών των τμήματων, να ξεκαθαρίσουμε ότι πάντα υπήρχε ένα πρόβλημα με την έκδοση των συντάξεων. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα, εδώ και δεκαετίες. Όμως, λίγο είχε εξομαλυνθεί. Βάλτωσε πάλι. Εμείς γιατί διαμαρτυρόμαστε σήμερα? Γιατί αυτοί που μας είπαν και τους χειροκρότησαν αρκετοί άνθρωποι πριν 2,5 χρόνια ότι με ένα κλικ θα έβγαιναν οι συντάξεις κύρια και επικουρική μαζί, έρχονται σήμερα να δώσουν ένα κατοστάρικο, και αυτό δείχνει τη μεγάλη ευθύνη σε όλους αυτούς που εκκρεμεί η επικουρική του σύνταξης έναντι του πόσο θα πάρουν. Παρακάτω θα σου πω μια κουβέντα, γιατί είναι, αυτό υποκρίνεται και κινδύνους. Όμως επιμένω, κυρία Δουλγεράκη, βεβαίως θα προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει τις επόμενες μέρες στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου να μας απαντήσει ο Υπουργός, γιατί δεν στελεχώνει το συγκεκριμένο τμήμα. Να το κρατήσω αυτό, παρά τις προσπάθειες που γίνονται και μιλάτε και για συντάξεις επικουρικές από το 17-18-19 που δίνεται προτεραιότητα όπως μας είπανε. Για τις κύριες συντάξεις μου λέτε για κοντά 1500 εδώ στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου του ΕΦΚΑ, και ξέρουμε ότι το συγκεκριμένο το κατάστημα ότι αυτή την ώρα καλύπτει επίσης την περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου και ένα κομμάτι από το Ρέθυμνο. Είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε μόνο για αυτές τις εκκρεμότητες, κύριε Βαρδάκη, και το λέω έτσι γιατί εσείς μπορεί να έχετε μια παραπάνω πρόσβαση. Ουδής έχει πρόσβαση για να ξέρει ποιο είναι ακριβώς το μέγεθος των εκκρεμοτήτων σε αυτό το περίφημο τον ΕΦΚΑ Ηρακλείου. Λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τι γίνεται στα αρχεία του, τι γίνεται στα συρτάρια του και πόσες περιπτώσεις έχουμε που περιμένουν. Και επειδή ποτέ κανένας δεν μπορεί να βγάλει ασφαλές συμπέρασμα, γι' αυτό σας ρωτώ έτσι. Κυρία Δουλγεράκη, εγώ ποτέ δεν κινδυνολογώ. Αυτά τα στοιχεία έχουμε. Έχω μία ένσταση, πολύ σωστά το λέτε, και είναι εύστοχο το ερώτημά σας, όσον αφορά τις κύριες συντάξεις. Έχω και εγώ την εντύπωση ότι είναι περισσότερες. Όμως οι επικουρικές είναι αυτές που σας λέω. Γύρω στις 5.000, μπορεί λίγο παραπάνω, όσον αφορά το σύνολο των περιφερειακών του Εσταυρωμένου αλλά και των περιφερειακών καταστημάτων Αλικαρασού, Αγίου Μινά κλπ. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να σας πω και για τις δύο άλλες υπηρεσίες που κατά την άποψή μου παίζουν ένα σημαντικό ρόλο και αυτή τη στιγμή είναι απογυμνωμένες. Πεκάκι και ΕΟ. Ακούστε, ναι. Έκανα μια συνάντηση με τους εργαζόμενους στο ΚΙΑΟ. Τι είναι ο ΚΙΑΟ? Είναι το Κέντρο Ύσπαξης Ασφαλιστικών Εισφορών και βέβαια μια υπηρεσία, κυρία Δουλγεράκη, που ασχολείται ενεργά με, τον εξοδικαστικό συμβασμό, που νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα και πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σύνολο σήμερα η κοινωνία. Από τις 28 οργανικές θέσεις έχουν παραμείνει μόνο οι 9. Οι 9. Από τις 28, επαναλαμβάνω, μόνο οι 9. Και αυτό δείχνει το μέγεθος της καταστροφής που έχει συντελεστεί τα τρία τελευταία χρόνια. Και μην μου πει τώρα κανείς ότι μα τώρα προέκυψε. Ναι, τώρα προέκυψε. Και εγώ θέτω ένα ερώτημα. Όταν το 19 είχαμε 29 υπαλλήλους εργαζόμενους, εξειδικευμένο προσωπικό, κυρία Δουλγεράκη. Εξειδικευμένο προσωπικό. Ακριβώς για αυτή τη δουλειά. Πού πήγαν οι υπόλοιποι? Και σήμερα υπηρετούν 9. Πάμε στο ΠΚΑ, που και εκεί κάναμε μια συνάντηση. Τι είναι το ΠΚΑ? Η μοναδική υπηρεσία ελεκτικού μηχανισμού όσον αφορά την ανασφάλιση, τη μαύρη και υποδηλωμένη εργασία. Μετά και την αποδιοργάνωση του ΣΕΠΕ, δηλαδή της επιθεώρησης εργασίας, είναι η μοναδική υπηρεσία και είναι ΠΚΑ Κρήτης, ακούστε τώρα, που άπτεται του ελέγχου της ανασφάλισης, της υποδηλωμένης, της μαύρης εργασίας. Όσοι υπηρετούν από τους 14 ελεκτές στην Κρήτη, στην Κρήτη. Ναι. Το 19 σήμερα παρέμειναν 4. 2 στα Χανιά και 2 στο Ηράκλειο. Άρα δεν γίνονται έλεγχοι σε Ρέθυμνο και Λασίθι ή μοιράζονται? Πουθενά δεν γίνεται έλεγχος. Με 2
κύριε Βουδιαράκη, με δύο ελεκτές θα γίνουν έλεγχοι στη μισή Κρήτη και με άλλους δύο στην άλλη μισή. Και εσείς διαρριγνύετε τώρα τα ημάτια σας, εμείς φωνάζουμε γιατί ανασφάλιστη εργασία, γιατί η ασυδοσία των λίγων κακοπροαίρετων εργοδοτών βρίσκεται στον ουρανό. Συγχωρείτε. Υπάρχει έλεγχος αυτή τη στιγμή? Πόσες φορές λέμε και λέτε ότι αν δεν υπάρχει έλεγχος στην αγορά δεν τηρούν τις συλλογικές συμβάσεις, οι μαύροι και ανασφάλιστη εργασία χάνοντας το, και το, ακόμα και το κράτος τεράστια έσοδα είναι στον άδειο. Συγχωρείτε. Τι γίνεται τώρα? Από τους 14 ελεκτές, 4, 2 στα Χανιά και 2 στο Ηράκλειο. Πού πήγαν οι υπόλοιποι? Το ίδιο ερώτημα που θέτω όσον αφορά και τον ΚΙΑΟ. Και μετά εμείς ψάχνουμε να δούμε γιατί η ανασφάλιστη εργασία είναι στον ουρανό. Τους κατάπιε η μαύρη τρύπα. Αυτό. Μία κουβέντα. Μην το ξεχάσω. Τη στιγμή όλα αυτά συμβαίνουν. Τη στιγμή, κυρία Δουγεράκη, το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Όταν η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασίας, ο κύριος Χατζηδάκης διορίζει από το παράθυρο, όχι μέσω ΑΣΕΦ, από το παράθυρο 240 στελέχη, τα οποία, κυρία Δουγεράκη, θα αμείβονται, και αμείβονται γιατί ήδη κάποιοι έχουν πιάσει δουλειά και είναι οι σαλταδόροι του συστήματος, με τον μισθό, θα αμείβονται με το μισθό του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Οι διευθυντές με 8.000 και οι υποδιευθυντές με 4.000. Όταν δεν μπορούμε να επανδρώσουμε, να στελεχώσουμε ένα τμήμα με εργαζόμενους των 1.000 ευρώ για να κάνουν τους απαιτούμενους ελέγχους. Μα αν αυτούς τους ανθρώπους έχει ανάγκη με το σύστημα, αυτούς τους ανθρώπους θα προσλάβει. Μα καλά, τον Νοέμβριο ο διοικητής... Να μου πείτε εσείς... Όχι, δεν θα πω εγώ. Όταν είχε έρθει ο διοικητής του ΠΕΚΑ, δεν είχε κάνει κάποιες εξαγγελίες για πλήρη στελέχωση των υπηρεσιών? Δεν είχε μιλήσει για πάνω από 100-150 προσλήψεις? Απόλυτο δίκιο έχετε. Απόλυτο δίκιο. Οι 150 προσλήψεις, μάλλον αυτό εννοούσε ο διοικητής, δεν υπήρξε καμία. Δύο άτομα προβλέπεται αν έρθουν και πότε θα έρθουν στο Ηράκλειο, αλλά μάλλον εννοούσε τους 240 που, όπως σας είπα, σαρταδόρους που δεν θα προσφέρουν τίποτα στον ΕΦΚΑ, πιστέψτε με, γιατί ξέρω πώς λειτουργεί ο ΕΦΚΑ εδώ και χρόνια. Δηλαδή τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που θα αμείβονται, όπως σας είπα, με τον μισθό του Προέδρου του Αρείου Πάγου? Τι θα κάνουν? Θα ελέγχουν, υποτίθεται, τους εργαζόμενους τους από κάτω, οι οποίοι δεν υπάρχουν, για να κάνουν την έκδοση των συντάξεων? Ή θα ελέγχουν τους εργαζόμενους που πρέπει να προβούν σε ελέγχους και δεν υπάρχουν? Μάλιστα. Πέστε με εσείς. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Ας απαντήσουν εκείνοι που σας ακούνε αυτή την ώρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εκείνοι που σας ακούνε από την Αθήνα, γιατί σας ακούνε από τα Υπουργεία, και ας δώσουν απαντήσεις σε αυτά τα οποία λέτε. Βεβαίως. Και σαφείς απαντήσεις. Σαφείς απαντήσεις. Πού πήγαν οι εργαζόμενοι στο ΚΙΑΟ, πού πήγαν οι εργαζόμενοι στα ΠΕΚΑ, με αποτέλεσμα να βιώνουμε όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, και γιατί διορίζονται από το παράθυρο οι μέτεροι με μισθούς των 8.000 ευρώ, όταν δεν έχουμε το απαιτούμενο προσωπικό σε νευραλγικά τμήματα του ΕΦΚΑ να λύσουν προβλήματα του πολίτη. Περιμένουμε να πάρουμε απαντήσεις. Μία τελευταία, αν έχετε χρόνο, κουβέντα για το κατοστάρικο που εξήγηλε ο κύριος Χατζηδάκης προχθές για κάθε μήνα μη έκδοση της επικουρικής σύνταξης. Δεν είναι καλό? Τι μας είπε ο κύριος Χατζηδάκης? Ότι και έμεσα παραδέχεται τα 3-4 χρόνια που εκκρεμούν οι επικουρικές συντάξεις. Γιατί έδωσε και ένα παράδειγμα, όταν εκκρεμεί μία σύνταξη επικουρική 3 χρόνια, 100 ευρώ επί 12 μήνες επί 3 χρόνια, θα πάρει τόσα χρήματα. Να ενημερώσουμε τον κόσμο, επειδή βγήκαν κάποιοι συνάδελφοί σας στον Αθηνό, υποτιθέμενοι δημοσιογράφοι, προπαγανδιστές. Μην μου το κάνετε αυτό. Ναι. Και είπα, αν θέλετε, σας δω και ονόματα, και είπαν καθαρά τα 100 ευρώ, κύριε Χατζηδάκη. Βεβαίως καθαρά, για να δείξουν. Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι ήταν ένα έμπρακτο, συγγνώμη. Οι συνταξιούχοι λένε ότι πραγματικά δεν είναι καθαρά όλα αυτά. Και επίσης θα σας απαντήσω. Μισό λεπτό. Θα σας απαντήσω και κλείνω τη συζήτηση εκεί. Λέω το εξής. Γιατί δεν ικανοποιείται εκείνο το αίτημα
των συνταξιουχικών ενώσεων που λέει δώσατε μια αύξηση 7,75%. Mm. Γιατί δεν την παίρνουν με πολιτική απόφαση όλοι από τη στιγμή που τέλος πάντων έγινε ό,τι έγινε και τόσες χιλιάδες άνθρωποι μένουν απ' έξω και τη δικαιούνται οι συνταξιούχοι, για να τελειώνει εκεί το θέμα. Είπαν ότι υπάρχει όμως ένα δημοσιονομικό κόστος. Δεν υπάρχει δημοσιονομικό κόστος με τα κατοστάρικα? Είναι ένα άλλο ερώτημα. Μην απαντήσετε. Τι κάνει νιαούνια όσα κεραμίδια λέμε. Λοιπόν. Αυτοί όμως, κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Για να το ξέρουν οι συνταξιούχοι και να έχουν το νου τους. Δεν το λέω για να κάνω αντιπολίτευση. Το κατοστάρικο θα ψηφιστεί όταν πάρουν την επικουρική σύνταξη. Για αυτούς όμως, το πρόβλημα πού θα προκύψει, για κάποιους που έχουν επικουρική σύνταξη κάτω από 100 ευρώ, όταν πάρουν την επικουρική, θα κληθούν, εύχομαι όχι εντόκως, να πληρώσουν και τη διαφορά από τη τσέπη τους. Τι θα πει όχι εντόκως, τι είναι αυτό τώρα που λέτε? Μπορεί εντόκως να γίνει κάτι τέτοιο, να ζητήσουν κάτι τέτοιο? Εγώ λέω, όταν εσείς θα πάτε να πάρετε την επικουρική σύνταξη και σας έδινε ο κύριος Χατζηδάκης 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης, εάν έχετε πάνω από 100 ευρώ επικουρική, όλα καλά. Θα συμψηφιστεί το ποσό και θα πάρετε το υπόλοιπο. Εάν όμως η επικουρική σας σύνταξη είναι κάτω από 100, δηλαδή είναι 70 ευρώ, θα πληρώσετε τα 30 ευρώ στο τέλος, δηλαδή θα κληθείτε μετά από 2 χρόνια παράδειγμα, να δώσετε και ένα χιλιάρικο εκείνη την ώρα που θα πάρετε την επικουρική σύνταξη παραπάνω από τα χρήματα που θα δικαιούσετε. Μάλιστα. Δεν ξέρω, είναι πράγματα που η αλήθεια του Θεού είναι δυσνόητα. Είναι δυσνόητα. Το βάλω στην άκρη, είναι... γιατί δεν είναι εποχές για να πληρώνουμε μαζί με ένα κλίμα. Και πάνω που τα λέτε εσείς όλα αυτά, προσέξτε, από το Ηράκλειο, την ίδια στιγμή έρχεται ένα δελτίο τύπου από την Ένωση Συνταξιούχων, Νίκα, από το Ρέθυμνο, και το βλέπω μπροστά μου, ότι η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Ομοσπονδιών των Συνταξιούχων, που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου σε κοινή σύσκεψη συνεργαζόμενα συνταξιουχικά σωματεία του Ρεθύμνου, αποφάσισαν να γίνει συλλαλητήριο για αυτά και άλλα πολλά που κουβεντιάζουμε την Παρασκευή 17 του μήνα στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου. Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.